Συνεχίζεται η μετασεισμική ακολουθία στην Κρήτη. Στον απόϊχο του σεισμού των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε νότια της Ιεράπετρας στις 2 Μαΐου, καθημερινά καταγράφονται στο νησί αρκετοί μικρότεροι σεισμοί. Παρά το γεγονός ότι έχουμε μία έξαρση τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή που εκδηλώθηκε ο μεγάλος σεισμός στις 2 Μαΐου, παρόλα αυτά θεωρούμε ότι είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια της μετασεισμικής ακολουθίας. Και βέβαια σε καμία περίπτωση αυτή η μετασεισμική ακολουθία δεν επηρεάζει το χερσαίο χώρο της Κρήτης. Η δραστηριότητα εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου στα 110 χιλιόμετρα νότια της ακτογραμμής της Κρήτης, συνεπώς δεν επηρεαζόμαστε καθόλου. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός. Πιθανότατα να έχουμε και ένα σεισμό μεγαλύτερο, δηλαδή της τάξης των 5,4-5,6. Αυτός ο σεισμός δεν θα μας ανησυχήσει επίσης, δεδομένου ότι θα αποτελεί μία ιδανική, αν θέλετε, εξέλιξη για το κλείσιμο της μετασεισμικής ακολουθίας. Είναι μέσα στα πλαίσια δηλαδή. Σήμερα η Κρήτη ξύπνησε με μια δόνηση της τάξης των 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το επίκεντρο της οποίας εντοπίστηκε και πάλι στο θαλάσσιο χώρο νότια-νότια-ανατολικά της Ιεράπετρας. Κάθε φορά δεν ενεργοποιείται όλο το τόξο, ενεργοποιούνται τμήματα-τμήματα. Έτσι λοιπόν η δραστηριότητα σε αυτή την περίπτωση επικεντρώθηκε νότια της Ιεράπετρας, όχι νότια του Ηρακλείου ή των Χανίων, σε εκείνο το χώρο, που καταλαμβάνει μια μεγάλη δομή, ρηξηγενής δομή, ένα ρήγμα δηλαδή, το οποίο είναι στο πιο προωθημένο σημείο της ευρωπαϊκής πλάκας προς τον νότο και συγκρούεται με την πλάκα της Αφρικής. Και εκεί λοιπόν εντοπίζεται η όλη μετασεισμική ακολουθία και η σεισμική δραστηριότητα. Θα πρέπει να πω το εξής για να σας προλάβω μια ερώτηση πιθανή. Είναι ότι το εύλογο ερώτημα είναι ότι μήπως έχουμε μετάθεση σε κάποιο άλλο σημείο στην πεθαλάσσια περιοχή. Αυτό είναι μια ανοιχτή πιθανότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και μετανάστευση της δραστηριότητας να έχουμε σε μια γειτονική περιοχή πάνω στο τόξο, γιατί πάνω στο τόξο μιλάμε συνέχεια, και αυτή η περιοχή θα είναι μαύρη τη Χέρσο, συνεπώς δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως επίσης πρόβλημα.